winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Με τον Μάιντεβατς για τον Χάρη τον Κυριάκο, ο οποίος και σήμερα αγωνίζεται στο αριστερό άκρο. Η σέντρα είναι καλή στην περιοχή. Θα προλάβει και θα απομακρύνει ο Κορέα. Με τον Χάρη τον Κυριάκο να κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Πολύ καλή. Αγκάνοβιτς θα εκτελέσει. Θα απομακρύνουν την μπάλα του Εθνικού. Δρασκόφσκι επιχειρεί το σουτ πάνω από την εστία. Ποιο άγχος υπάρχει στην ομάδα. Ξανά το σουτ από τον Δρασκόφσκι πάνω από την εστία. Κυπριανού για τον Κουντόμπιακ. Μάριος Ηλία πήρε φάουλ από τον Χάρη τον Κυριάκου. Να Δημήτρη τον Κυπριανού να ετοιμάζει για την εκτέλεση. Κατάφερε να περάσει. Έψαξε τον Παπαγεωργίου από μάκρυ ο Μινάς Αντωνίου. Παίρνει μπάλα ο Πρόγιτς με φάουλ όμως. Προσπάθησε να καθυστερήσει λίγο το παιχνίδι. Μινάς Αντωνίου για τον Τόρες. Κάνει κίνηση ο Αγκάνοβιτς. Είδε τον Μινά Αντωνίου. Και πάλι για τον Τόρες στην περιοχή ο Τόρες. Έχει χρησιμοποιήσει χέρι. Αυτό υποδεικνύει η πάσα εδώ. Το κοντρόλ από τον Τόρες. Όλοι οι ΑΕΛ είναι στο μισό γήπεδο του Εθνικού Άχνας εδώ και μερικά λεπτά. Πάσα για τον Μαέ στην πλάτη της άμυνας. Υπάρχει offside. Οριακά πιο μπροστά ο Μαέ. Ο Τεσέιρα μεγάλη παλιά ψάχνοντας τον Μάιντεβατς που είναι γρήγορος. Έβαλε την μπάλα μπροστά. Το πλασέ 1-0 η ΑΕΛ. Εξαιρετική παλιά από τον Τεσέιρα στο 11. Και εξαιρετικό τελείωμα από τον Μάιντεβατς. Πολύ καλή, πολύ καλό όμως και το κοντρόλ από τον Μάιντεβατς. Το πλασέ προλαβαίνει την έξοδο του Μπογκαντίνοφ. Και το 1-0. Πολύ ωραίο το κοντρόλ, αλλά και το τελείωμα από τον Μάιντεβατς. Ο Μάιντεβατς ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο του τέρμα. Πολύ καλή μπάλα από το παλιά από τον Μεντόγεβιτς για τον Τόρες. Η σέντρα ψάχνοντας τον Μαέ. Πρόλαβε ο Γκλομπάρθ να παραχωρήσει το κόρνερ. Αντρία, να σε ακούσουμε ενώ ξαναβλέπουμε την μπαλιά. Τεσέιρα σε μια μεγάλη μπαλιά ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Μαέ, ο οποίος βγήκε από τα μαρκάρισματα. Ράιαν Μαέ προσπάθησε να βρει τον Μάιντεβατς, κέρδισε την κόντρα. Ο Μαέ το σουτ δυνατό. Ο Μπογκαντίνοφ θα μπλοκάρει. Ο Βοζίνια για τον Μικελίτο, προϋποθέσεις τώρα για τον Εθνικό. Η πάσα για τον Παπαγεωργίου, πρόλαβε ο Βοζίνια, έβαλε τα χέρια του. Κατοχή για την ΑΕΛ υποδεικνύει στην γωνία της μικρής περιοχής, εδώ να το δούμε. Θέλω και να βγαίνει θετικά η πίεση που ήθελε η ομάδα του να βάλει σε συγκεκριμένα σημεία και να χτιθούν κάποιες παγίδες. Εδώ με τον Αγκώνα, να δούμε τώρα τον Τόρες θα περάσει για τον Μάιντεβατς η πάσα από τον Αγκάνοβιτς. Ο Μάιντεβατς στην περιοχή το σουτ. Θα απομακρύνει την μπάλα ο Μπογκαντίνοφ. Μένα εδώ η πάσα από τον Αγκάνοβιτς για τον Μάιντεβατς. Παίρνει μπάλα ο Μάιντεβατς, φέρνει την μπάλα στο αριστερό του, το σουτ. Η παρέμβαση του Χάρη Κυριάκου εκεί χάλασε τα πλάνα του Μάριου Ηλία. Ο Μαέ που προσπαθεί να ξεφύγει παίρνει φάουλ. Χορευτική η κίνηση από τον Ράιαν. Ωραία, ψάχνοντας και πάλι τον Μικελίτο. Δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ όμως ο Μικελίτο. Εδώ δεν υπήρχε offside, έφυγε καθαρά από πίσω ο Μικελίτο. Αν έκανε το κοντρόλ θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο. Οι κόντρες με Ντόγεβιτς, έγινε το λάθος όμως, κέρδισε ο Χαραλάμπους. Τώρα για τον Μικελίτο, πολύ ωραία πάσα για τον Μάριο Ηλία. Βάζει μπροστά την μπάλα ο Μάριος Ηλία. Θα περάσει στην περιοχή. Το σου, το Βοζίνια με το στήθος θα απομακρύνει και στη συνέχεια ο Τεσέρια σε πλάγιο. Η εξαιρετική παλιά του Μικελίτο βρήκε τον Μάριο Ηλία. Έκανε το διαγώνιο σουτ με το στήθος. Μαέ θα πάρει μπάλα και θα γυρίσει τώρα αντεπίθεση για την ΑΕΛ. Με τον Μαέ να παίρνει φάουλ από τον Γκλομπάρτ. Και στη συνέχεια να δέχεται την κίτρινη κάρτα. Διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας Δημήτρης Χαραλάμπους. Καλή πάσα για τον Μάριο Ηλία. Έχει μπροστά του το Χάρη Κυριάκου. Η σέντρα είναι καλή. Ο Βοζίνια όμως μπλοκάρει την μπάλα. Σέντρα που είχε στόχο τον Μαρκόφσκι. Ο Εθνικός
Μάριος Ηλία εδώ, το κοντρόλ βλέπει τον Μαρκόσκι, η σέντρα δεν ήταν καλή, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Τελέστηκε στα γρήγορα το φάουλ, σε θέση offside ήταν ο Τόρες. Η προηγούμενη φάση από την εκτέλεση φάουλ, ο Τόρες δεν φαίνεται να είναι σε θέση offside. Με τον γκολ του Μάιντεβατς είναι μπροστά στο σκόρ η ΑΕΛ από το 11. Το κόρνερ που εκτελείται από τον Αγκάνοβιτς, κεφαλιά 2-0. Ο Μαέ, αυτός ο οποίος σκοράρει. Ξανά η εκτέλεση κόρνερ από τον Αγκάνοβιτς. Ο Μαέ με αυτή την κεφαλιά θα στείλει την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο Μπογκαντίνοφ έμεινε στήλη άλατος. Αυτό είναι το κυριότερο που έχει θέμα. Φάουλ που έγινε από τον Κυπριανού στον Μάιντεβατς. Θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Κυπριανού και αυτός θα χάσει τον επόμενο αγώνα. Αγκάνοβιτς προσπίσει στον Κουντόμπιακ. Αγκάνοβιτς προσπαθεί να ελευθερωθεί και τα καταφέρνει. Πάσα για τον Μαέ, δέχτηκε και το φάουλ από τον, τον Κουντόμπιακ. Ο Αγκάνοβιτς που μένει πεσμένο στο έδαφος. Μαρκάρισμα εδώ από τον Κουντόμπιακ και θα πρέπει να πούμε ότι έκανε και παρατηρήσεις με τον Τόρες. Να ετοιμάζεται για την εκτέλεσή του. Με πολύ φάλτσο στο πρώτο δοκάρι απομάκρυνε ο Μικελίτος Δρασκόφσκι. Η ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί, το 3-0 από τον Μάιντεβατς και πάλι στο 48. Πολύ ωραίο το κοντρόλο από τον Μάιντεβατς. Άδειασε εκεί την άμυνα του δεύτερου ημιχρόνου. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ. Να δούμε τη φάση από το ξεκίνημα. Ο Μικελίτο θα απομακρύνει. Ο Σδρασκόφσκι με το κεφάλι. Ο Μαϊντεβατς βάζει την μπάλα μπροστά του. Το κοντρόλ είναι όλα τα λεφτά. Φέρνει την μπάλα μπροστά. Βγαίνει η άμυνα του εθνικού Άχνας. Για να αφήσουν τους παίκτες του Ισαέλ σε offside. Ο Μάιντεβατς όμως ήταν απόλυτα καλυμμένος. Αυτό το κοντρόλ, κοιτάξτε, αδειάζει όλη την άμυνα απέναντι από τον Μπογκαντίνοφ. Ρόγιτς για τον εθνικό Άχνας, περιμένει ο Κονέ. Διανύει αρκετά μέτρα ο Ρόγιτς. Τώρα για τον Ιμπραχήμ Κονέ, προσπίσει το σουτ, διαγώνιο. Πέφτει ο Βοζίνια, μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Ξανά η κίνηση του Ιμπραχήμ Κονέ και το διαγώνιο σουτ. Έπεσε ο Βοζίνια, μπλόκαρε την μπάλα με διπλή. Και βρίσκει τον Κονέ. Πάσα πολύ καλή για τον Μικελίτο, δεν υπάρχει offside. Μικελίτο στην περιοχή, το γύρισμα, η κόντρα πάνω στον Τεσέιρα. Εδώ η προηγούμενη φάση πάει για το γύρισμα, το τάκλιν από τον Τεσέιρα και στη συνέχεια η απομάκρυνση της μπάλας από τον Μινάτον Αντωνίου. Aston Villa Manchester City, Cita Vision Sports 2 και στις 10 παρατέταρτο Juventus Inter, Cita Vision Sports 1. Ο Κονέ που μπήκε με κέφια στο παιχνίδι. Πάει να περάσει όλη την άμυνα της ΑΕΛ, τα βάζει μαζί της. Πολύ όμορφη πάσα για τον Παπαγεωργίου, το διαγώνιο σούτ έξω η μπάλα. Διαγώνιο σούτ εδώ από τον Παπαγεωργίου, η μπάλα πήγε έξω. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Περνάει ο Αγκάνοβιτς στην περιοχή, το γύρισμα, ο Τόρες στο πλασέ, η κόντρα, εδώ έχουμε πέναλτι. Με τον Τόρες να κερδίζει το πέναλτι. Θα την δει ο Κορέα, εδώ ο Αγκάνοβιτς προσπαθεί να ξεφύγει, ο Κορέα τον τραβάει, συνεχίζεται η φάση. Ο Αγκάνοβιτς θα γυρίσει, ο Τόρες θα κάνει το πρώτο πλασέ, η μπάλα θα κοντράρει, στη συνέχεια ανατρέπεται από τον Κορέα στο 60 αυτή η φάση. Η ευκαιρία για την ΑΕΛ για ένα τέταρτο τέρμα καθώς κέρδισε το πέναλτι. Στην εκτέλεση του πέναλτι 4-0. Στο 62 η ΑΕΛ, 4-0 στο 62. Ξανά η εκτέλεση πέναλτι, 4-0. Δείχνει χαμένο σκόπος πλέον το παιχνίδι. Να δούμε τον Κονέ σε θέση offside. Η Λία των Νεαρών να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Κοιτώντας την ΑΕΛ τώρα βλέπω ο Γκαζαριάν παίζει, ο Αντάμοβιτς ως το δεκάρι πλέον, όπως είδηστε να λέμε, δηλαδή ο παίχτης πίσω από το Μάε. Εδώ η προσπάθεια να ξεφύγει από τον Κυπριανού, του έκανε το φάουλ.
να είχε πάρα πολύ άγχος στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Νομίζω όμως με την πάροδο του χρόνου και με τα γκολ τα οποία σημείωσε, τα τέσσερα, έχει κάνει την σε θέση offside. Σωστή και αυτή η υπόδειξη. Με τον Βοζίνια να κάνει κάτι παρακινδυνευμένο τώρα. Κατάφερε, βρήκε τον τρόπο να περάσει την μπάλα στον... Εδώ η προηγούμενη κίνηση από τον Βοζίνια, η πίεση από τον φάουλ εκεί στον Γκαζαριάν. Και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός ασφαλώς. Κορέα πάει σε ατομική ενέργεια. Έψαξε Μάριο Ηλία, κέρδισε ο Ράσο όμως εκεί. Εδώ νωρίτερα πάτησε ο Ράσο τον Μάριο Ηλία. Έλα να σε ακούσουμε, Αντρέα. Με οδηγία Κέρκες αλλάζουν θέσεις στην ουσία Στυλιανός Παντελή και Γκάνοβιτς. Με την παρέλα της ΑΕΛ είναι από τα παιδιά που γνωρίζουν. Είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι μας. Δύο γκολ ο Μάιντεβατς, δύο γκολ. Ενώ ένα σούτ από τον Παπαγεωργίου φεύγει έξω. Και εδώ δεν υπήρχε offside. Σωστά. Αντάμοβιτς που θέλει ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη. Πάτησε για τον Παντελή, έκανε λάθος. Ο Παντελή θα πάρει και κίτρινη κάρτα. Γιατί κράτησε τον Ηλία. Εδώ. Γκλομπάρτ. Βρήκε τον Ντόμπιακ κάθετα για τον Κονέ. Δεν υπάρχει offside απέναντι από τον Βοζίνια. Κονέ, η πάσα για τον Μάριο Ηλία. 4-1. Ένα γκολ από τον Εθνικό Άχνας σε αυτή την αντεπίθεση με τον Μάριο Ηλία στο 91. Κουντόμπιακ εδώ για τον Κονέ. Δεν υπάρχει offside. Τον καλύπτει ο Τεσέιρα. Εδώ η προσποίηση στον Τεσέιρα. Η πάσα για τον Μάριο Ηλία. Winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.